Χοληστερίνη και καφές. Θα μπορούσε ο καφές που είναι πέραν κάθε υποψίας για να ανεβάζει τη χοληστερίνη να μας κάνει επιπλοκές και εμείς στις εξετάσεις να ρίξουμε την ευθύνη σε άλλες τροφές και όχι στον καφέ για τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν στις εξετάσεις? Πολλοί από εμάς όταν θα πάρουν τις εξετάσεις μπορεί να υποθέσουν ότι αν έχουν κάνει κάποια κατανάλωση κρέατος, αυγού ή κάποια άλλη τροφή να έχουν δει διαφοροποιήσεις στα επίπεδά τους. Όμως έχουμε δει ότι ίσως ο καφές να επηρεάζει. Σήμερα θέλουμε να εξετάσουμε και να δούμε πόσο ο καφές θα μπορούσε να επηρεάσει και γιατί. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν όταν έρχεται στον καφέ. Και νούμερο ένα σε αυτό είναι η άλεση του καφέ. Πόσο αλεσμένος είναι ο καφές? Για παράδειγμα, είναι λεπτή άλεσή του ή είναι μια χοντρή άλεση? Εκεί πέρα θέλουμε να δώσουμε έμφαση και να προσέξουμε. Όταν εμείς πίνουμε, για παράδειγμα, έναν καφέ, ο οποίος μπορούμε να καταναλώσουμε αυτά τα σωματίδια τα οποία υπάρχουν στην ουσία στην άλεση, μπορεί να ανεβάσει δραματικά τη χοληστερίνη μας. Για παράδειγμα, ένας ελληνικός καφές, ο οποίος δεν είναι φιλτραρισμένος, σίγουρα μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα από έναν τώρα φιλτραρισμένο καφέ, όπως είναι ο γαλλικός. Έτσι, η επιλογή ενός γαλλικού καφέ, ο οποίος ναι μεν μπορεί να έχει την οποιαδήποτε άλεση, προσέξτε, όμως επειδή είναι φιλτραρισμένος και αυτά τα σωματεία δεν περνάνε, γιατί στον ελληνικό έχουμε το κατακάθι, έχουμε πολλά πραγματάκια τα οποία μπορούμε κι εμείς να καταναλώσουμε, μπορεί να ανεβάσουν δραματικά τη χοληστερίνη. Τώρα έχουμε δει και άλλους τύπου καφέ, τον οποίο καταναλώνουμε στην καθημερινότητα, όπως είναι ο εσπρέσο, για παράδειγμα. Ο εσπρέσο είναι κάπου, θα λέγαμε, στη μέση, καθώς μέσω του φίλτρου κρατάει το περισσότερο από αυτά τα ειζήματα, αν θέλετε. Οπότε θα μπορούσε κάποιος να καταναλώσει και εσπρέσο, αλλά χωρίς αυτό να είναι ότι θα πρέπει να πούμε ότι θα κόψετε τον καφέ επειδή ίσως να επηρεάζει τη χοληστερίνη σας. Αυτό είναι κάτι επίσης οργανικό. Θα πρέπει να το γνωρίζουμε. Άλλοι πίνουν καφέ, δεν έχουν επηρεαστεί καθόλου. Άλλοι πίνουν λίγο καφέ και μπορούμε να δούμε ότι υπάρχουν τρομερές διαφοροποιήσεις στο λιπηδικό τους προφίλ. Όπως έχει να κάνει με πολλά άλλα πράγματα. Έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι καταναλώνουν μόνο κρέας και αυγό και έχουν 140-170 χοληστερίνη. Άλλος μπορεί να καταναλώσει λιγότερο. Και επειδή είναι σε μεταβολισμό λίπους, γιατί είπαμε τα επίπεδα χοληστερίνης μπορεί να μεταβληθούν από το αν χάνουμε βάρος, αν τον είμαστε στρεσαρισμένοι, ο θυροειδής αν αλλάξει τη λειτουργία του, μπορεί και έχει απορριθμιστεί να αλλάξει τα επίπεδα χοληστερίνης στις γυναίκες, η εμεινόπαυση αλλάζει πάλι το λιπηδικό προφίλ και πάρα πολλά άλλα τέτοια πραγματάκια. Συν ο καφές μπορεί να δημιουργήσει αυτές τις διαφοροποιήσεις. Έτσι, γυρνώντας πίσω στον καφέ, βλέπουμε ότι η άλεσή του παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Έτσι, ένας λεπτός σε άλεση καφές, όπως είναι ο ελληνικός, τον οποίο εμείς καταναλώνουμε, σίγουρα θα μπορούσε να παίξει μεγαλύτερο, αν θέλετε, ρόλο σε όλο το θέμα της χοληστερίνης σε σχέση με ένα φιλτραρισμένο καφέ. Δεν θα ήθελα να το πάμε πολύ μακριά ή να κάνουμε την τρίχα τριχιά. Δεν θα πιούμε ούτε καφέ. Θα μπορέσετε να πιείτε καφέ. Απλώς, αν θέλετε, όπως προτείνω πάντα, μία-δύο μέρες πριν τις εξετάσεις, καλό είναι να σταματάμε τον καφέ για να μπορέσουμε να έχουμε μία αποφόρτιση και να έχουμε μία πολύ πιο καθαρή εικόνα. Είναι πολύ σημαντικό. Για τον λόγο το ότι όταν κάποιος θέλει να έχει τον καφέ και περισσότεροι ακόμα το θέλουν να ακολουθήσουν και μία carnivore, για παράδειγμα, διατροφή, η οποία βασίζεται μόνο στα ζωικής και επειδή είναι φυτικής ο καφές δεν επιτρέπεται, βλέπουμε ότι υπάρχει μία δυσκολία στο να αποχωριστούμε τον καφέ. Έτσι, ο καφές, όσο πιο ποιοτικός είναι, τόσο το καλύτερο. Είναι λίγο βαθύ το θέμα, βλέπετε, αλλά θέλω να καταλάβετε ότι ο καθένας θα πρέπει να πειραματιστεί και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Αν όντως ο καφές μπορεί να επηρεάζει τη δική του χοληστερίνη ή όχι, ή να υπάρξει μια αποχή. Δεν είναι κακό να υπάρχει μια αποχή από τον καφέ. Ίσα-ίσα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό να υπάρχουν μια-δυο εβδομάδες ή ακόμα και ένας μήνας, αν κάποιος μπορεί να το κάνει, να μείνει χωρίς καφέ και να ξανακάνει πάλι επανεισαγωγή. Έτσι μπορεί να καταλάβει και να αντιληφθεί, ιδιαίτερα σε αυτό το διάστημα, μπορεί να κάνει και τις εξετάσεις, αν κάτι έχει μεταβληθεί σοβαρά ή όχι. Γιατί μπορεί, όπως είπαμε, η χοληστερίνη να ευθύνεται από κάτι άλλο. Δεν είμαστε σε αυτό το βίντεο σήμερα για να πούμε ότι ο καφές ανεβάζει τη χοληστερίνη, μην ξαναπιείτε καφέ. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Θέλουμε όμως να δούμε ότι ναι, μπορεί να παίξει ρόλο στο λιπηδικό προφίλ και ότι μπορεί να μεταβάλει τόσο τη χοληστερίνη όσο και τα τριγλυκερίδια. Δηλαδή, κάποιος λόγω του καφέ ή κάποιων τροφών των οποίων καταναλώνουμε, τα τριγλυκερίδια, επειδή εξετάσεις από βραδύς μπορεί να έχουν ανέβει, να το πιάσουν και να πούμε ότι έχουμε υψηλά τριγλυκερίδια. Τι συμβαίνει εδώ? Και τα τριγλυκερίδια, αν ξανακάνουμε νέες εξετάσεις την επόμενη μέρα, για παράδειγμα, χωρίς να έχουμε καταναλώσει κάτι, θα δούμε ότι έχουν πέσει κατακόρυφα. Και αυτό τα τριγλυκερίδια είναι ή όταν έχουμε φάει, ή όταν υπάρχει τουλάχιστον, θα έλεγα, 14 ώρες νηστεία πριν κάνουμε τις εξετάσεις, για να μπορέσουμε να έχουμε μια πολύ πιο καθαρή εικόνα. Και αν έχουμε καταναλώσει λιπαρές τροφές, ιδιαίτερα κάποιος ο οποίος έχει φάει αρνί ή έχει πιει αλκοόλ κτλ., και πάει και κάνει εξετάσεις, το πιθανότερο είναι τέτοιες εμβέλειες να έχουν μεταβληθεί αρκετά.
Ελπίζω αυτό να ξεκαθάρισε λίγο τα πραγματάκια για τον καφέ. Είπαμε η άλυση του καφέ, το καβούρδισμα του καφέ, το πώς εμείς ιδιαίτερα βράζουμε τον καφέ, τι φίλτρο χρησιμοποιούμε. Είπαμε ο γαλλικός είναι πολύ καλύτερος. Επειδή υπάρχει το φιλτράρισμα, κρατάει όλα αυτά τα ενζήματα του καφέ, οπότε είναι πολύ καλύτερο να το καταναλώσετε. Υπάρχει πιο ελαφριά η γεύση του καφέ, δεν είναι τόσο ίσως και πικρός, επειδή δεν είναι συγκεντρωτικά όλο αυτό το πράγμα μαζί, όπως είναι στον ελληνικό, μαζί με τα ενζήματα κτλ. Έτσι δηλαδή μπορείτε να κάνετε εσείς τις δικές σας μεταβολές στην καθημερινότητα και να δείτε πώς σας επηρεάζει. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή εδώ στο YouTube κανάλι, υποστηρίξτε το κανάλι, πατήστε like και μοιραστείτε το βίντεο, ιδιαίτερα με όσους αγαπάνε τον καφέ ή θέλουν να προσέξουν λίγο τη χοληστερίνη τους. Instagram, Twitter, Grigos Keto και Apollo Capsalis και grigosketo.gr, όπου μπορούμε μαζί να διαμορφώσουμε εξατομικευμένο διατροφικό πλάνο σχετικά με τις δικές σας ανάγκες και οτιδήποτε εξυπηρετεί εσάς στην καθημερινότητά σας. Έτσι γίνεται πολύ πιο βατό ένα πλάνο, προσαρμόζεστε πολύ πιο γρήγορα και τα αποτελέσματα είναι σχετικά άμεσα. Εναλλακτικά συνεδρία που μπορούμε να συζητήσουμε οτιδήποτε σας ενδιαφέρει για διατροφή, άσκηση, ακόμα και τις εξετάσεις. Και από εκεί και πέρα, gringoskito.gr, βιβλία, αλλά και συνταγές τις οποίες μπορείτε να βρείτε. Έτσι όπως πάντα θα σας δω την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια σε όλους.